κύριος Φονταράς έχει και την ιδιότητα του τοπικού συντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του μέλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να μας κάνει και ένα μικρό σχόλιο και για την πολιτική συγκυρία. Όμως είπα πολλά, ο σημερινός καλεσμένος μας έχει πάρει ήδη θέση απέναντί μου. Να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για άλλη μια φορά και για το γεγονός ότι είναι μαζί μας σήμερα εδώ στον Πρίσμα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε δύο λόγια για την τρέχουσα επικαιρότητα. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Φονταρά, με το θέμα που έβαλα και εισαγωγικά στην συζήτηση, που σχετίζεται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών γύρω από το master plan για το λιμάνι της Πρέβεζας. Μια συζήτηση, αλήθεια είναι, που ερχόταν αναδιαστήματα εδώ και χρόνια στη δημόσια συζήτηση, έρχεται από το παρελθόν και από προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά φαίνεται ότι πλέον ολοκληρώνεται η διαδικασία και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τις προτάσεις και εντός Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς είστε γνώστης, όπως και η παράταξή σας του θέματος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής ερώτημα. Πώς βλέπετε τις δύο αυτές προτάσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής και την άποψη και της αρμόδιας μελετητικής εταιρείας που καταπιάστηκε με αυτό το master plan? Κοιτάξτε, κύριε Τσούτσι, το master plan υποτίθεται ότι έπρεπε να είχε κατατεθεί, υπήρχε μια καταληκτική ημερομηνία το Φεβρουάριο του 2016. Η τότε λιμενική αρχή δεν είχε καταθέσει master plan και υπήρξαν πολλές κολλησιεργίες. Τώρα είμαστε με την ψυχή στα δόντια για να τρέξουμε ένα master plan και η πρόταση κατατέθηκε από την εταιρεία τρίτων. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί, έχει δρόμο ακόμη η ιστορία. Στη δημόσια διαβούλευση που έγινε ηλεκτρονικά, πιστεύω ότι θα έχουν καταθέσει αρκετοί δημότες και αρκετοί φορείς προτάσεις. Ήδη ξέρω την πρόταση η οποία δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο των επαγγελματιών του εμπορικού λιμένα και ελπίζω ότι θα γνωστοποιηθούν αυτές οι προτάσεις και θα συγκεραστούν όσο γίνεται προς όφελος της κοινωνίας. Τώρα με ρωτήσατε τη γνώμη για το master plan. Κοιτάξτε να δείτε, η πρόταση που έχει κατατεθεί κατά τη γνώμη μου δεν είναι δύο λύσεις, είναι μία λύση η οποία σε πρώτη φάση προβλέπει την κρουαζιέρα Αρόδο και σε δεύτερη φάση προβλέπει την κρουαζιέρα με ένα κομμάτι της νότιας Προβλήτας. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι, εγκρίνοντας ένα master plan, ας υποθέσουμε ότι εγκρίνεται η δεύτερη λύση που προβλέπει ότι παίρνει η κρουαζιέρα το κομμάτι το δυτικό της νότιας Προβλήτας. Μπαίνει σε εφαρμογή αμέσως, δηλαδή απαγορεύει την προσέγγιση εμπορικών πλοίων στο κομμάτι αυτό? Εκεί μπαίνει ένα ερώτημα. Δηλαδή, το master plan έχει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες συνθήκες, οι οποίες στην ουσία είναι δύο δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί. Είναι των αλιέων και το εμπορικό κομμάτι. Λοιπόν, το εμπορικό κομμάτι και οι δύο δραστηριότητες μάλλον αποφέρουν στην κοινωνία κάποια ωφέλη, έτσι, που δεν είναι μόνο οικονομικά. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην ανάπτυξη των master plan γενικώς, τα οποία master plan βασίζονται σε προβλέψεις. Έτσι, κάνουμε κάποια πρόβλεψη τι θα γίνει μετά από τόσα χρόνια για να είμαστε έτοιμοι. Σε μακροχρόνιο επίπεδο. Ακριβώς. Και οι προβλέψεις αυτές έχουν κάποιο ρίσκο.
Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε κάποια από αυτές τις λειτουργίες που τώρα εξυπηρετούνται εκεί πέρα και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Και στόχος μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων. Μάλιστα. Και όσο γίνεται περισσότερο να προσθεθούν και νέες, όπως προβλέπει το Master Plan, την κρουαζιέρα, προβλέπει τα... υδατοδρόμιο. Το υδατοδρόμιο. Επίσης χωροθετεί και τα ημερόπλια εκεί που ήταν τα παλιά φεριμπότ, πράγμα που για μένα δεν είναι σωστό. Τα ημερόπλια πρέπει ο τουρίστας να τα δει μπροστά του για να πει, α, ξέρετε, γίνεται και μια ημερήσια εκδρομή με ένα πλοίο. Mm-hmm. Δεν θα πάει μέσα στο λιμάνι, στο βάθος του λιμανιού για να βρει από την πίσω πλευρά. Ακριβώς, για να βρει τα ημερόπλια. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εν ολίγης, αυτά για το Master Plan. Ελπίζω, όπως είπα και στην αρχή, να δοθούν στη δημοσιότητα οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί και ελπίζω πάλι ότι θα μπουν αυτά, όλα αυτά, στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου, ούτως ώστε να υπάρξει μια πιο, αν γίνεται, να συγκεραστούν κάποιες απόψεις, όπως κάποιες παρατηρήσεις των επαγγελματιών του εμπορικού λιμένα, που τις βρίσκω έτσι αξιοπρόσεχτες. Τέλος πάντων. Νομίζω είστε σαφείς σε αυτό το αρχικό ερώτημα που έθεσα. Κρατώ αυτό που λέτε σε σχέση με την δημοσιοποίηση των προτάσεων και η αλήθεια είναι ότι και εμάς από δημοσιογραφικής πλευράς μας παραξένευσε το γεγονός ότι οι προτάσεις που κατατίθονταν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από συμπολίτες μας, από φορείς, δεν ήταν δυνατές προς άλλους πολίτες, στα μέσα, στην κοινωνία της πόλης της Πρέβεζας. Και εδώ παραμένει ένα ερωτηματικό. Εσείς αυτό τον προβληματισμό και το ερώτημα θα το θέσετε και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Λιμενικού Ταμείου που παρεμβαίνετε? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα μας δοθεί τέτοια ευκαιρία, αλλά καλό θα ήταν ο κάθε ένας δημότης να βλέπει τι παρατηρήσεις γίνονται, έστω αν βλέπει και αυτόν που κάνει την παρατήρηση, το όνομά του ή δεν το βλέπει. Συνήθως εκεί οι παρατηρήσεις γίνονται επωνύμως. Συνεπώς ο καθένας έχει την γνώμη του και τη λέει δημόσια. Και θα πρέπει να τη λέει. Ο καθένας από εμάς πρέπει να λέει δημόσια την άποψή του. Τώρα αν είναι σωστή ή όχι, αν βολεύει ή δεν βολεύει, σωστή μπορεί ή όχι, μάλλον είναι λάθος. Αν εξυπηρετεί το σκοπό του master plan ή των μελλοντικών σχεδίων για το λιμάνι ή όχι, αυτό πάλι είναι θέμα που θα αποφασίσουμε όλοι μαζί, υποθέτω. Μάλιστα. Σαφής. Μπαίνοντας στα επιμέρους θέματα και γνωρίζοντας και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι επαγγελματίες στον εμπορικό λιμένα, γιατί αυτή την πρόταση έχουμε δημοσιοποιημένη μέχρι στιγμής και εμείς και αυτή γνωρίζουμε, βλέπουμε και κάποιες παρατηρήσεις και την πρόταση των επαγγελματιών σε σχέση με την κρουαζιέρα. Θεωρείτε ότι η κρουαζιέρα, η πρόταση να δένει αρρώδων, είναι βιώσιμη? Είναι ένας απαρχιωμένος τρόπος να κατεβαίνουν οι τουρίστες, οι άνθρωποι που θα βρίσκονται μέσα στο κρουαζιερόπλιο με βάρκες και να μεταφέρονται στο κομμάτι του λιμένα? Ναι, θεωρώ ότι δεν είναι λειτουργικός τρόπος που να εξυπηρετεί την κρουαζιέρα. Και δεν είναι λειτουργικός γιατί αποτρέπει κάποιους, ας πούμε στις κρουαζιέρες συνήθως συμμετέχουν άνθρωποι κάποιας ηλικίας, οι οποίοι πολλοί από αυτούς δυσκολεύονται να επιβαστούν και να αποβιβαστούν από τις λάντζες που θα τους εξυπηρετούν. Αλλά να πω και το εξής εδώ σε σχέση με αυτό, ότι προτεραιότητα πάντα για μας πρέπει να είναι η δημιουργία της ανατολικής προβλήτας, η πρώτη προτεραιότητα. Δεύτερη προτεραιότητα πρέπει να είναι η άρση της απαγόρευσης του κατάπλου στη δυτική προβλήτα. Η δυτική προβλήτα είναι ακριβώς αυτή απέναντι από τα δικαστήρια, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί κατά τη γνώμη μου
προσωρινά, έτσι, τώρα που θα δένει η κρουαζιέρα δεν ξέρουμε, είτε εκεί που λένε οι επαγγελματίες είτε εκεί που πληρώνει το Master On, προσωρινά μπορεί να δένει η κρουαζιέρα εκεί στη δυτική προβλήτα, εφόσον αρθεί η απαγόρευση κατάπλου. Λοιπόν, ας θυμηθούμε ότι εδώ στη Γοργόνα που έδαινε παλιότερα, εδώ και 4-5 χρόνια που έχει να φανεί. Λίγο πιο δεξιά από το λιμενικό ταμείο. Ακριβώς, που έχει να φανεί κρουαζερόπλοιο. Χρησιμοποιούσαν κάτι μεταλλικά. Πώς τα λένε, προστατευτικά. Ναι, ναι, φορητά μεταλλικά κάγκελα τέλος πάντων, τα οποία τα συναρμολογούσαν και οδηγούσαν τον κόσμο εκεί που έπρεπε να οδηγηθεί. Άρα λοιπόν, σαν πολύ προσωρινή λύση, λέω πάρα πολύ προσωρινή λύση, και για να δοκιμάσουμε και τις δυνατότητες της κρουαζιέρας. Στο τέλος μπορεί να αποτύχει, γιατί από ό,τι λένε κάποιοι, ας πούμε, η κρουαζιέρα φθήνει. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε τι δυνατότητες έχει ο τόπος μας στην κρουαζιέρα, θα μπορούσαμε να μεταχειριστούμε αυτά τα μέσα για να δούμε και τι γίνεται, τι μέλλον έχει η κρουαζιέρα στον τόπο μας. Και μπορούμε να την αναπτύξουμε, δεν μπορούμε να την αναπτύξουμε. Μπορούμε να διαφημίσουμε τόσα ωραία μέρη που έχουμε, ούτως ώστε να τα επισκεφθούν οι επιβάτες της κρουαζιέρας. Εγώ πάντως διακρίνω, η αλήθεια είναι πολλές φορές, και όχι, αυτό δεν πηγαίνει ως κριτική ή μορφή στη σημερινή δημοτική αρχή, νομίζω ότι είναι συνολικό φαινόμενο και στην τοπική πολιτική σκηνή και κεντρικά, μια υπερβολή πολλές φορές όταν συζητάμε για μεγάλα πράγματα. Η κρουαζιέρα, συμφωνούμε όλοι ότι μπορεί να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό εργαλείο και για το λιμένα, αλλά και συνολικά και για την πόλη της Πρέβεζας και για την τοπική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω και θέλω την άποψή σας, να φτάσουμε σε επίπεδα υψηλά παρουσίας κρουαζιερόπλοιων στην πόλη της Πρέβεζας. Είναι αδύνατο βάσει στατιστικών δεδομένων, εκτός αν έχουμε τόσο ραδαία αύξηση της κρουαζιέρας. Θα συμφωνήσω μαζί σας, εκτός αν έχουμε και κολλητούς εμβολιστές, δεν ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει αυτό και πρέπει να γίνει σταδιακά και να προετοιμαστούμε και εμείς, γιατί η κρουαζιέρα δεν είναι φτιάχνω μια προβλήτα, δένει το κρουαζιερόπλοιο και αμολάω τον κόσμο. Είναι κρουαζιερόπλοια που έχουν χιλιάδες ανθρώπους πάνω, έτσι, οπότε και μπορούν να προσεγγίσουν στο λιμάνι, στη δυτική προβλήτα. Λοιπόν, ποιος θα τους υποδεχτεί αυτούς, ποιος θα τους ταΐσει, ποια λεωφορεία θα τους μεταφέρνει στην αρχαία Κασόπη, στο Ζάλογο, στην Νικόπολη ή δεν ξέρω κάπου αλλού, στο Νεκρομαντίο. Έτσι, όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Στην αρχή θα πρέπει να έρθουν μικρά πλοία, να δούμε τις δυνατότητες, να αναπτυχθούν επιχειρήσεις και να προχωρήσει το πράγμα σταδιακά και ομαλά. Μάλιστα. Παράλληλα, έχουμε και κάποια συγκεκριμένα δεδομένα σήμερα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε όντως μια μεγάλη αύξηση στο κομμάτι του τουριστικού λιμένα, με στοιχεία που αποδεικνύουν και την χρησιμότητα και της επένδυσης της μαρίνας, αποδεικνύουν και τη χρησιμότητα του λιμενικού ταμείου στο να αξιοποιεί τα σκάφη που δένουν στην πλευρά μπροστά στο παραλιακό μέτωπο, και βέβαια έχουμε και τα δεδομένα και για το εμπορικό λιμένα, ο οποίος και αυτός, ειδικά και στην κρίσιμη περίοδο του κορονοϊού, αντέδρασε και έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δουλεύουν άνθρωποι, υπάρχει μια παραγωγική δραστηριότητα. Το στοίχημα οι τρεις χρήσεις να διατηρηθούν, πιστεύετε ότι θα το κατορθώσουμε να το πετύχουμε με την υλοποίηση του συγκεκριμένου master plan? Είναι εφικτή η υλοποίηση του συγκεκριμένου plan και η διατήρηση και των τριών χρήσεων, και αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος όλων μας είναι να μην αποκλειστεί κανείς, έτσι, και όσο γίνεται να εξυπηρετηθούν όλοι καλύτερα, όλες οι δράσεις να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται καλύτερα. Δεν φέρνει κανείς αντίρρηση ούτε στα υδατοδρόμια, ούτε στην κρουαζιέρα, ούτε στην εμπορική χρήση. Οι προτεραιότητες, όπως είπαμε, είναι να δημιουργηθούν επιπλέον προβλήτες, να δημιουργηθούν χώροι για τον εμπορικό λιμένα, ώστε να μην προκαλεί ρήπανση, ξέρω εγώ, ή όχληση στους κατοίκους, δηλαδή να εξοπλιστεί ο εμπορικός λιμένας με φυσούνες, με
διάφορα πράγματα που θα μπορούσαν να περιορίσουν την όχληση, και κάτι τέτοιο είχε ακουστεί και στο λιμενικό ταμείο, στο με συγκεκριμένα μηχανήματα που θα μπορούσε να αγοράσει το λιμενικό ταμείο. Ακριβώς, είχε αρχή πέρσι, ίσως τέτοιος καιρός να ήταν, αλλά δεν ξέρω πώς προχωράει αυτή, δεν ξανακούστηκε κάτι τέτοιο και δεν ξέρω πώς προχωράει αυτή η ιστορία. Μάλιστα, μιλάμε ουσιαστικά και για μια ευκαιρία εξυγχρονισμού από ό,τι καταλαβαίνω της υπάρχουσας δομής, ναι, της παραγωγικής στο Νεκροκολυμμένο. Αυτός είναι ο στόχος, ναι. Μάλιστα. Πρέπει να είναι ο στόχος, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Μάλιστα. Μένω όμως λίγο στην πρόταση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τους επαγγελματίες του εμπορικού λιμένα, για να ρωτήσω το εξής, κύριε Φονταρά. Υπάρχει ένας φόβος, γιατί το έργο στην Ανατολική Προβλήτα, που όλοι συνηγορούν ότι πρέπει να υλοποιηθεί, θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα για να τελειώσει, να πραγματοποιηθεί. Κάμποσα χρόνια. Ναι. Τι γίνεται μέχρι τότε, μέχρι να ολοκληρωθεί η Ανατολική Προβλήτα? Αυτή είναι και η δικιά μου πορεία, και όπως είπα στην αρχή, γι' αυτό θεωρώ ότι οι δύο προτάσεις του Master Plan είναι στην ουσία η μία, η οποία στην πρώτη φάση δεν πειράζει τον εμπορικό λιμένα, μέχρι να δημιουργηθεί η Ανατολική Προβλήτα, τότε περνάμε στη δεύτερη φάση, η οποία δίνει ένα κομμάτι στην κρουαζιέρα. Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω ότι όλα τα άλλα είναι ακριβώς ίδια και στις δύο λύσεις. Έτσι, οπότε θεωρώ ότι είναι στην ουσία μία λύση που υλοποιείται σε δύο διαφορετικά στάδια. Το πρώτο στάδιο και το δεύτερο στάδιο. Όντως, για να υλοποιηθεί η κατασκευή της προβλήτας της Ανατολικής θα περάσουν χρόνια, γιατί πρέπει να γίνουν μελέτες, να δημοπρατηθούν οι μελέτες, να εκπονηθούν οι μελέτες, να γίνουν δημοπρασίες της κατασκευής, να γίνει η κατασκευή, η οποία δεν είναι και τόσο απλή, έτσι, εκβαθύνσεις και τέλος πάντων ένα σωρό έργα, και αυτό θα πάρει αρκετά χρόνια. Οι άνθρωποι εκεί πέρα του εμπορικού λιμένα λένε ότι 8 χρόνια είναι μέσα στο νερό, οπότε σε 8 χρόνια μπορείς να κάνεις μετά αναθεώρηση του Master Plan και να δώσεις το κομμάτι της κρουαζιέρας εκεί που προβλέπει το δεύτερο σχέδιο του Master Plan. Μάλιστα. Επειδή είστε γνώστης, για να ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, και έχετε δει, προφανώς έχετε και πληροφορίες σε σχέση και με το Master Plan από πιο νωρίς, λόγω ότι είστε και μέλος του Λιμενικού Ταμείου, εκλεγμένο μέλος, εκπροσωπείτε την αντιπολίτευση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο ερώτημα, γιατί να υπάρξει αντίδραση του να πάει η εμπορική δραστηριότητα μόνο στην νότια πλευρά, η δυτική έτσι κι αλλιώς έχει σταματήσει η εμπορική δραστηριότητα, και να προχωρήσουν οι διαδικασίες στην Ανατολική όσο διαρκέσουν? Θα υπάρχει κίνδυνο συρρήκνωσης? Αυτό φοβούνται οι επαγγελματίες του εμπορικού λιμένα. Οι επαγγελματίες του εμπορικού λιμένα, από όσο έχω διαβάσει την εισήγησή τους, δεν θέλουν να χάσουν τη μία θέση. Δηλαδή να μην μπει η κρουαζιέρα τώρα αμέσως εκεί. Και ο φόβος τους είναι λογικός, γιατί έτσι και συρρυκνωθεί το λιμάνι και χάσει πελατεία το λιμάνι, δεν έρχονται καράβια πλέον, αυτό δεν επανορθώνεται μετά. Δεν μπορεί ξαφνικά ο άλλος να βρει άλλη λύση να σε ξαναθυμηθεί εσένα μετά από πόσα χρόνια θα έχει φτιάξει την Ανατολική Προβλήτα. Α, παιδιά, υπήρξε και εκείνο, και για να ξαναδούμε τι γίνεται. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε αυτό είναι ο φόβος τους. Γιατί άμα συρρυκνωθούν οι δράσεις των εμπορικών λιμένων, μετά είναι δύσκολο να επανακτήσουν το μέγεθος της δράσης που είχαν, της δραστηριότητας που είχαν πριν. Μάλιστα. Υπάρχει και το κομμάτι τώρα από την Γοργόνα μέχρι το πρώην τουριστικό περίπτερο. Υπάρχουν σκέψεις να αξιοποιηθεί αυτό το κομμάτι και να έχουμε και κάποιες εργασίες, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν και οι θέσεις και για επαγγελματικά σκάφη εκεί. Η αλήθεια είναι, υπάρχει μια ανάπτυξη ήδη, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες και την άνοιξη, με σκάφη να έρχονται σε αυτές τις θέσεις.
Η δικιά σας άποψη σχετικά με αυτό το σημείο ποια είναι? Κοιτάξτε, μέχρι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια, εκεί δένουν τα τουριστικά σκάφη, δηλαδή ιστιοπλοϊκά, τα οποία νοικιάζονται, τα έχουν επαγγελματίες και τα νοικιάζουν. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί αυτά αφήνουν μεγάλο κέρδος στην τοπική κοινωνία. Έρχονται λοιπόν πληρώματα στο αεροδρόμιο, παίρνουν το ταξί, έρχονται στην Πρέσβη, μπορεί να διανυκτερεύσουν ένα ή δύο βράδια, ανάλογα πριν επιβιβαστούν και αφού αποβιβαστούν από τα σκάφη. Θα πάρουν προμήθειες για όλη την εβδομάδα να φορτώσουν τα σκάφη τους από την τοπική αγορά. Θα βάλουν καύσιμο, θα πλύνουν τα σεντόνια τους, τα, δεν ξέρω, οι επαγγελματίες θα τα πλύνουν αυτά, έτσι. Τέλος πάντων. Και θα καταβάλουν και ένα αντίτιμο από ό,τι καταλαβαίνω στο λιμενικό ταμείο. Ακριβώς. Παίρνει το λιμενικό ταμείο, εισπράττει ένα ενίκιο από αυτούς τους επαγγελματίες. Καθορίζει τη θέση που θα δώσει τον καθένα και εισπράττει ένα ενίκιο. Σαφέστατα και το λιμενικό ταμείο έχει έσοδο. Ήδη εφαρμόζεται αυτό, οπότε δεν έχω κάποια αντίρρηση. Τώρα στο master plan προβλέπονται δύο πλωτές εξέδρες. Νότια της Γοργόνας, αμέσως μετά τη γωνία που κάνει εκεί η παραλία, για να αναπτυχθούν κάθετα στην παραλία αυτές οι πλωτές εξέδρες, για να δένουν και εκεί και άλλα σκάφη. Είναι γεγονός ότι η ζήτηση από αυτά τα τουριστικά ιστιοπλοϊκά από τους επαγγελματίες αυτούς είναι μεγάλη, δεν χωράει. Δηλαδή υπήρχαν αιτήσεις πολύ περισσότερες από τις θέσεις που διέθετε το λιμάνι. Και συνεπώς δεν είχαν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις. Οπότε δεν ξέρω, μια λύση τέτοια με δύο πλωτές εξέδρες ίσως να βόλευε κάπως. Είμαι της άποψης ότι περισσότερες ίσως δεν θα ήταν έτσι, και αισθητικά και επιβάλληση για την παραλία. Της εισόδου λέτε, γιατί εκεί λίγο παραπέρα είναι και η είσοδος, η μπούκα, η είσοδος του κόλπου. Θα επηρεάζει? Όχι, δεν λέω θα επηρεάζει, αλλά είναι κατά τη γνώμη και αισθητικά τώρα να μπαίνεις σε μια πόλη στην παραλία και να βλέπεις ατελείωτα κατάρτια. Δεν ξέρω, το αισθητικό είναι και υποκειμονικό, έτσι δεν είναι? Οπότε δεν είναι. Και μετά ξέρετε ότι όλα αυτά τα σκάφη για να εξυπηρετηθούν θέλουν αυτοκίνητα πηγενέλα, να πάρεις τις προμήθειες, να φορτώσεις, μια όχληση. Ναι, να πάρεις τα συντόνια να τα πλύνεις, να μεταφέρεις το ένα πλήρωμα, τις αποσκευές κτλ. Και σου πάμε πες. Οπότε αυτό είναι τελείως υποκειμενικό, δεν είναι... Μάλιστα, σαφές. Συζητάμε έτσι και για την πλευρά αυτήν, από την Γοργόνα μέχρι το τουριστικό περίπτερο, το πρώην τουριστικό περίπτερο, και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για την πλευρά που ξεκινάει από τη Γοργόνα και κατευθύνεται και μέχρι και τα δικαστήρια, το παραλιακό μέτωπο, γιατί και αυτά αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Και αναφέρομαι προφανώς και στα κρυπηδώματα και στα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί έχουμε καθίζηση του εδάφους. Πρόσφατα στο λιμενικό ταμείο, στην τελευταία συνεδρίαση, υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση. Εσείς εκφράσατε τη θέση σας και σε σχέση με το πώς πρέπει να προχωρήσει το εν λόγω έργο και με την διαδικασία της δημοπρασίας του. Θέλω να μας κάνετε ένα σχόλιο και για την κρισιμότητα της υλοποίησης αυτού του έργου, της επέμβασης και της αλλαγής των κρυπηδωμάτων στο παραλλαγιακό μέτωπο, αλλά και της αντίθεσης, να πω, της διαφορετικής οπτικής με τη Δημοτική Αρχή και τον κύριο Γεωργάκο. Κοιτάξτε, κύριε Τσούτσι, τα λεφτά για αυτό το έργο είχαν δοθεί από το 2018 με την προηγούμενη Δημοτική κυβέρνηση, Αρχή και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, και την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, είχαν δοθεί από το 2018. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτε. Τώρα ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου εισηγείται ότι πρέπει να πάει η δημοπρασία με πρόσκληση, επειδή το έργο είναι κατεπήγον κτλ. Όντως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καθυζήσεις, υπάρχουν από κάτω, λένε ότι υπάρχουν κουφώματα μέσα από κάτω από τα κρυπηδώματα, τέλος πάντων. Η άποψή μου είναι, και λέω το εξής, ότι για να μην
ενοχλήσουμε τον κόσμο, τους τουρίστες, τους ιστιοπλόους κτλ. Θα πρέπει η περίοδος των έργων να είναι από Νοέμβρη μέχρι Απρίλιο το πολύ. Ή από Οκτώβριο, μέσα Οκτώβριο, τέτοια εποχή ξέρω εγώ, μέχρι τον Απρίλιο. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάποιο Νοέμβριο να ξεκινήσουν τα έργα. Τώρα δεν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει ποιους θα καλέσουμε, πώς θα τους καλέσουμε, δεν έχουμε συντάξει τα τέφη δημοπράτησης και τα σχετικά, τα τέφη πρόσκλησης. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεπώς κατά τη γνώμη μου, και αυτό είπα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι τα έργα θα πρέπει να ξεκινήσουν το επόμενο Νοέμβριο. Έτσι, η επικινδυνότητα που επικαλέστηκε εκεί ο πρόεδρος και δήμαρχος, ας πούμε, είναι σοβαρή. Έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι αν ξεκινούσαν, ξέρω εγώ τώρα, το Φεβρουάριο, Μάρτιο ή Απρίλιο, θα γινόταν κάτι τέλος πάντων. Γιατί έχουμε και την τουριστική περίοδο. Ακριβώς, γιατί θα συμπέθαν μέσα στην τουριστική περίοδο. Οπότε, ξεκινώντας τα έργα τον επόμενο Νοέμβριο, προφθαίνουμε να κάνουμε τη διαδικασία κανονικά, με προκήρυξη, με κανονικό διαγωνισμό. Γιατί η ανάθεση με πρόσκληση λέει το εξής, είναι νόμιμη, δεν υπάρχει κάτι μόνο σε αυτό, αλλά λέει ότι ο ενδιαφερόμενος, ο κύριος του έργου, θα καλέσει τρεις το λιγότερο εργολάβους και θα τους πει τι έκπτωση μου δίνει για αυτό το έργο και τελειώνει μπροστά και θα τα πάρει ο μειοδότης. Mm-hmm. Τέλος πάντων, η επιφύλαξη διάνοια εξής, γιατί έχω κάνει και εργολάβους, κύριος εργολάβος ήμουν πριν πάρω σύνταξη. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται το εξής. Λέει μια υπηρεσία που βιάζεται πολύ, έλα εσύ φονταρά εδώ, φέρε μου και άλλες δύο προσφορές για να ξεμπερδεύουμε το έργο. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Σε μια λοιπόν με δημόσια διακήρυξη διεθνή να έρθουν κάποιες σοβαρές εργολειπτικές εταιρείες να καταθέσουν πρόταση είναι πιο αντικειμενική, πιο σωστή και πιστεύω θα προκύψει και πιο φτηνή αυτή η λύση. Και γι' αυτό εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου και μειοψήφισα. Ναι, μειοψήφισατε, αν μου επιτρέπετε, το πήγατε και ένα βήμα παραπέρα, ότι κανένας εργολάβος ή τοπικός ή κεντρικός δεν νομιμοποιείται να λέει ότι του ανήκει αυτό το έργο. Μπράβο, ότι μπορεί να το πάρει. Σωστά το αναφέρετε, υπήρξαν και τέτοια φαινόμενα, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε σε αυτά τα ζητήματα, αλλά αν μου επιτρέπετε να διακόψουμε για λίγο, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι και εμείς τα μέσα κάπως πρέπει να βιοποριστούμε. Λοιπόν, και να επιστρέψουμε εδώ στην ωραία αυτή συζήτηση, στον Prisma Radio και στο ίδιο έργο θεατές. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Έχουμε ξεκινήσει μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση από το πρώτο μέρος της εκπομπής με το σημερινό καλεσμένο μας. Μαζί μας εδώ στο στούντιο του Prisma βρίσκεται ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πρέβεζας, Στροφή στο Μέλλον, Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Ευκλήδης Φονταράς. Έχουμε ήδη ξεδιπλώσει στην κουβέντα μας θέματα που αφορούν το περιβόητο master plan το οποίο έχει κατατεθεί από την αρμόδια εταιρεία, την εταιρεία τρίτων, και βρίσκεται παίρνει το δρόμο και της συζήτησής του και στα όργανα του Δήμου. Συζητάμε λοιπόν, κύριε Φονταρά, και έχουμε ανοίξει μια σειρά θεμάτων, αλλά επειδή κουβεντιάσαμε λίγο και για τα κρυπηδώματα, για αυτό το έργο που είναι αρκετά σημαντικό, να πάω σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει στο σημείο με τα περιβόητα μεταλλικά τα πετάσματα ναι, που είναι το άλλο σημείο έτσι και θέμα συζήτησης που απασχολεί. Κοιτάξτε, κύριε Τσούς, ήταν τεράστια έκπληξη αυτό που με πήρα τηλέφωνο χθες ένας φίλος και μου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Ήταν τεράστια έκπληξη, δυσάρεστη έκπληξη αυτό που είδα, και ήταν το εξής, ότι
κατεβάζανε τα μεταλλικά πετάσματα και αυτά που φράζουν, που είναι στο πάρκινγκ, φράζουν τα υποτιθέμενα έργα που γινόταν εκεί πέρα, και από μέσα αποκαλύπτονταν πλέγματα, κάγκελα, πλέγματα. Λοιπόν, από όσο ξέρω, και έχω μαζί μου εδώ ένα κομμάτι από το ΦΕΚ του 1994 που χωροθετεί τον λιμένα, τον τουριστικό λιμένα, και θα σας το διαβάσω, είναι πολύ μικρό. Το οποίο λέει το εξής: ειδικά στο δυτικό τμήμα της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας, στη λωρίδα μπροστά από το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, δεν θα κατασκευαστεί περίφραξη και ο χώρος αυτός θα αποτελεί ελεύθερη διαδρομή περιπάτου, χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Το προς την πόλη όριο της Μαρίνας θα σημανθεί με έντονο χρώμα. Στο χώρο αυτό δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων πλην αυτών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Μαρίνας. Καθόλου το μήκος του θαλασσίου μετώπου της Μαρίνας διαμορφώνεται ζώνη με καθιστικά και στεγαλμένους υπαίθριους χώρους κατάλληλοι για περίπατο και αναψυχή. Μάλιστα. Λοιπόν, το λέει ξεκάθαρα, δεν θα περιφραχθεί αυτός ο χώρος και θα είναι χώρος για περίπατο και τα λοιπά. Και εγώ λέω τώρα, ας πούμε, οι άνθρωποι εκεί του τουριστικού λιμένα έχουν βάλει κάτι περίεργα εμπόδια, ας πούμε, που ναι μεν πεζός μπορεί να υπάρξει, να περάσει, αλλά ρωτώ, ένας γονιός με το καροτσάκι με το παιδί του, ένας αμαία που είναι σε καροτσάκι μπορεί να περάσει? Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να περάσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο νομοθέτημα που αναιρεί αυτό που σας διάβασα. Είμαι επιφυλακτικός. Πήρα τηλέφωνο τον δήμαρχο χθες, αν ξέρει κάτι και τα λοιπά, και μου λέει θα το δούμε. Θα το δούμε. Συνεπώς πρέπει να το δούμε και επιγόντως, και αν όντως ισχύει αυτός ο νόμος που σας διάβασα, πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να αντιδράσουμε πάρα πολύ. Υπάρχει θέμα με το δημόσιο χώρο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Σαφέστατα, ναι. Σαφέστατα. Δεν μπορεί αυθαίρετα κάποιος να φράζει έναν δημόσιο χώρο και να τον οικειοποιείται και να σου λέει όχι, εσύ δεν θα περάσεις, και μάλιστα μέσα στο κέντρο της πόλης. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Με την επιφύλαξη ότι δεν έχει βγει κάτι καινούριο. Ναι, κρατάμε αυτό. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι, αν βέβαια υπάρχουν και αλλαγές νομοθετικές, ότι κάπως πρέπει να προστατευτεί και τα σκάφη και ο κόσμος από την όχληση, ενώ οι τουρίστες από την όχληση την ενδεχόμενη του πάρκινγκ ή τις δραστηριότητες που γίνεται δίπλα στον δρόμο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Κοιτάξτε, από όλο το μέτωπο της πόλης σταθμεύουν, δένουν τέτοια τουριστικά σκάφη, ιστιοπλοϊκά. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Δεν ενοχλούνται. Περισσότερο ενοχλούνται από τα καταστήματα μουσική παρά από τα οχήματα. Δεν υπάρχει. Εκεί πάει όλες παρκάρει. Μάλιστα. Παρκάρει. Ούτε τρέχει, ούτε κορνάρει, ούτε κάνει. Και είναι ήσυχη μεριά. Και είναι ευθύνη της Μαρίνας να φυλάξει αυτά τα σκάφη. Έτσι, παρόλο που εκεί στο υπόλοιπο μέτωπο δεν τα φυλάει κανένας τα σκάφη. Έτσι, αλλά εκεί δεν ξέρω, θα πρέπει να βρουν τρόπο να τα φυλάξουν. Έτσι χωροθετείται, έτσι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά νομίζω είναι λίγο πολύ τα θέματα που απασχολούν όλη την δημόσια συζήτηση σε σχέση με το θέμα του λιμανιού, έτσι. Ναι, ναι, σωστά. Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και για να κλείσω αυτό το κύκλο συζήτησης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι για το θέμα του master plan, και επιστρέφω στο master plan, θα επιμείνετε ότι εφόσον τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις προτάσεις στην ηλεκτρονική διαδικασία, στην διαβούλευση, θα πρέπει αυτές να στοιχειοθετηθούν και να έρθουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου. Να γίνει συνεδρίαση και μετέπειτα να προχωρήσει η διαδικασία. Σωστά, σωστά. Έτσι, θεωρώ ότι αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, δηλαδή να πάνε όλες αυτές οι προτάσεις στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου και μετά στο Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου και στο Δημοτικό Συμβούλιο, βέβαια, να συγκεραστούν κατά κάποιο τρόπο από τους μελετητές ή από τα συμβούλια αυτά.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, δημοσιογραφικά τι παρατηρώ εγώ. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με το λιμάνι, βλέπω πολλές φορές ότι και σε άλλα θέματα διαφορετικής φύσεως, βλέπω την Δημοτική Αρχή να παίρνει πρωτοβουλίες μεν, αλλά να θέλει πολλές φορές και να κλίνεται στο τέλος στον εαυτό της. Δηλαδή, να μην, σαν να φοβάται, σαν να μην θέλει να γίνει πιο δημόσια αντιπαράθεση. Η ιστορία έχει γράψει την στάση της αρχικά όταν δημιουργούνταν το ΔΟΣΟΥ του Λιμενικού Ταμείου, το θυμόμαστε αυτό, υλοποιώντας και τις τροπολογίες και παρεμβάσεις Θεοδωρικάκου. Αλλά βλέπω και στη συνέχεια ότι και τότε και με τα πετάσματα ότι είχε πάρει θέση το Λιμενικό Ταμείο, αλλά ποτέ δεν έστειλε το περιβόητο email της απόφασης. Είναι μια καυτή πατάτα η συγκεκριμένη συζήτηση με τα πολλά προβλήματα, η αλήθεια είναι, που απασχολούν το λιμάνι. Δεν ξέρω. Είναι μια συνολική κουλτούρα της νέας δημοτικής αρχής. Δεν νομίζω ότι είναι κουλτούρα, αλλά το θέμα της τουριστικής μαρίνας είναι, φαίνεται να είναι πολύ ευαίσθητο, διότι πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση στα τέλη του Γενάρη να κατεβάσουν τα πετάσματα αυτά τα μεταλλικά, και διότι δεν εκτελούνταν έργα, είχαν τελειώσει εργασίες, και αυτό την επιστολή το Λιμενικό Ταμείο δεν την έστειλε ποτέ στον τουριστικό λιμένα, δεν την έστειλε ποτέ, παρακαλούμε κατεβάσει τα πετάσματα διότι έτσι θέλουμε, τέλος πάντων έτσι αποφασίζουμε εμείς που είμαστε Λιμενικό Ταμείο. Λοιπόν, δεν την έστειλε ποτέ, και μάλιστα υπήρξε και κανένα δύο φορές συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με αρκετές αιχμές που, ας πούμε, από τη λαϊκή συσπήρωση ρωτούσαν τι γίνεται εδώ, τι παιχνίδι παίζεται. Και από την ανυπόταχτη. Και από την ανυπόταχτη, μπράβο, που είχε ξεκινήσει το θέμα ο Μιχάλης. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά συγγίνει χθίως του μία απάντηση ο Δήμος. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, και γιατί αυτή την επιχείρηση την έχουμε στο απειρόβλητο, ας πούμε, και δεν αντιδρούμε κατά κάποιον τρόπο εκεί που δικαιούμαστε να αντιδράσουμε. Μάλιστα. Σαφής. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εκτός από το master plan που συζητιέται τώρα, έχουν έρθει μια σειρά κρίσιμων θεμάτων και μεγάλων θεμάτων, θα μπορούσε να πει κανείς, που απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο. Η νέα Δημοτική Αρχή έχει συμπληρώσει ένα έτος και φαίνεται ότι φέρνει θέματα στρατηγικού ενδιαφέροντος. Πρόσφατα είχαμε την συζήτηση για την επένδυση, για το ενδεχόμενο μάλλον της επένδυσης στο κανάλι, σε συγκεκριμένη δημοτική έκταση. Το επόμενο διάστημα ήδη έχει ανοίξει συζήτηση για την επέκταση του σχεδίου πόλεως. Είναι ζητήματα στρατηγικής φύσεως, μπορούσε να πει κανείς, για την πόλη και για τη μελλοντική της πορεία. Θέλω μια κριτική, και αν μπορείτε να το συνδυάσετε με αυτό που είπα αρχικά, ότι έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος πλέον. Ναι, κοιτάξτε κύριε Τσούτση, τελικώς μάλλον αποκαλύπτεται ότι οι αντιδράσεις της Δημοτικής Αρχής είναι αποσπασματικές. Βρίσκω ευκαιρία, ξέρω εγώ, βρίσκω έναν μελετητή, ή ΔΕΠΑΝ, ή δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι αυτός, και του λέω, φτιάξε μου αυτό. Βρίσκω κάποιους άλλους και του λέω, φτιάξε μου εκείνο. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη είχαμε ζητήσει αρκετές φορές να μας πούνε ή να κάτσουμε κάτω όλοι μαζί, να καθορίσουμε το πλάνο μας. Γιατί τουρισμό θέλουμε, γιατί σκουπίδια θέλουμε, για το τι θα κάνουμε με την δημοτική περιουσία, με τι θα κάνουμε το ένα με το άλλο, όχι αποσπασματικά. Έτσι, να βάλουμε ένα πρόγραμμα. Αλλά παρόλα αυτά, υποσχέσεις πήραμε, αλλά πράξη δεν έχουμε δει. Συνεπώς, δεν μπορώ να εκφέρω κάποια άποψη που να συνηγορήσω ότι πάμε καλά γενικώς. Έτσι, είδα φως και μπήκα εδώ, είδα μου τύχε κάτι εκεί, και εκτιμώ ότι και πάσχει από συμβούλους ο Δήμαρχος, ας πούμε, οι οποίοι του λένε, να κάνουμε μια τουριστική διαφήμιση στο περιοδικό τάδε, δώσε 2.500. Δεν πάει έτσι, ας πούμε. Χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο. Χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο.
το οποίο είναι καταγεγραμμένο και επεξεργασμένο. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι στο επιμέρους θέμα που σχολιάσατε τώρα έγινε μια δουλειά και με την προβολή του μονολιθίου και σε μεγάλα μέσα προωθήθηκαν εικόνες της Πρέβεζας και στο περιοδικό Forbes και στην Daily Telegraph και στην Daily Mirror. Παρ' όλα αυτά έρχεται το περιοδικό Τσάο και αυτή είναι η διαχείριση ως συνέχεια. Ναι. Μήπως ήταν και ένα λάθος, θέλω να πω. Ναι, είναι αποσπασματικά, έτσι τα βλέπω εγώ αυτά. Και δεν είναι βάση προγράμματος, βάση στόχων, στοχοθεσίας ή δεν ξέρω εγώ, βάση κάποιας λογικής, τέλος πάντων, μεθοδολογία. Μάλιστα. Ευρύτερες συνεργασίες και συγκλήσεις με άλλες δημοτικές παρατάξεις στο επίπεδο της προώθησης έξυπνων προτάσεων και της κριτικής στην Δημοτική Αρχή μπορούν να γίνουν, θεωρείτε? Έχετε δει κοινό τόπο, γιατί έχει περάσει και ένας χρόνος και εσείς είστε στην αντιπολίτευση? Κοιτάξτε, υπάρχει πεδίο, υπάρχει πεδίο. Όμως, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για να... Ο καθένας, κοιτάξτε να δείτε κύριε Τσούς, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ο άλλος έχει μικροπολιτικές σκοπιμότητες στο μυαλό του, ο άλλος έχει παροπίδες στα μάτια του, ο άλλος έχει δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν παρατάξεις με τις οποίες σε συγκεκριμένα θέματα μπορούμε να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε. Συνεργαζόμαστε σε θέματα, όχι σε μόνιμη βάση. Παράδειγμα, εγώ έχω πει σε όλους τους αρχηγούς παρατάξεων ότι θέλετε παιδιά να κατεβάσετε ένα θέμα για κουβέντα κτλ. Να το κατεβάσετε. Όμως το ότι θα συνηγορήσουμε στο να συζητήσουμε το θέμα δεν θα πει ότι συμφωνούμε και με την άποψή σας. Έτσι. Αυτή είναι η τακτική μας. Η κουβέντα ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Η κουβέντα φέρνει αποτελέσματα πάντα. Μάλιστα, σαφής. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης και πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ακούσαμε στοιχεία κριτικής συνολικά για τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε και για τις συγκλήσεις με άλλες δημοτικές παρατάξεις, για τα θέματα που καταθέσατε, για τις θέσεις που καταθέσατε και την άποψή σας για το master plan και τα άλλα ζητήματα που απασχολούν το λιμάνι. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, όπως είπα και μια εισαγωγική εισαγωγικά, μια ερώτηση σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό φορέα στο οποίο ανήκετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπηρετείτε μαζί με τους συντρόφους σας και τα υπόλοιπα μέλη του κόμματος. Πώς τη βλέπετε σήμερα την κατάσταση, και εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κεντρικό πολιτικά? Κοιτάξτε, η κεντρική πολιτική της κυβέρνησης είναι άλλα ντάλλον. Έχει αποτύχει παταγωγός σε όλα τα μέτωπα, οικονομία, πανδημία, εξωτερική πολιτική και δεν ξέρω, τα έχει κάνει μαντάρα όλα. Mm-hmm. Έχει όμως την υπεροπλία στα ΜΜΕ και γι' αυτό βγαίνει στον αφρό. Αντίθετα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει, η φωνή του δύσκολα ακούγεται. Περνάνε τα μηνύματα ψευδή, μισές αλήθειες κτλ. Οι άλλοι και εμείς δεν μπορούμε, πρέπει να αντικρούσουμε το αν πετάει ο γάιδαρος, ας πούμε, που το έχουν πιστέψει, το πιστεύουν. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα κουβεντιάσεις αυτά, να τα βάλεις σε κουβέντα. Λοιπόν, βρισκόμαστε ομολογουμένως σε μια δυσχερή θέση σε αυτό το θέμα και αυτό μας έχει αποκαρδιώσει κατά κάποιο τρόπο. Ελπίζω τώρα, ας πούμε, σιγά σιγά που έχει μπει στο πλάνο και το συνέδριο κατά την άνοιξη και κάνουμε προσπάθειες αναπτέρωση του ηθικού μας. Δεν θα πω ανασυγκροτήσεις και τέτοια πράγματα, αναπτέρωση του ηθικού μας. Λοιπόν, και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να ξεπεράσουμε την κλειστοφοβία που έχουμε πάλι. Μάλιστα, και τα όποια επικοινωνιακά λάθη, από ό,τι καταλαβαίνω, τις όποιες επικοινωνιακές δυσκολίες. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της συζήτησης. Είχε έρθει πριν ένα ερώτημα από ακροατή, αν σκέφτεστε να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις, παρεμβάσεις ως δημοτική παράταξη. Βέβαια, είναι και το πλαίσιο δύσκολο λόγω της συγκυρίας και την πανδημία του κορονοϊού. Σκέφτεστε κάποιες δράσεις? Προς το παρόν όχι, αυτό το καιρό δεν έχουμε, αλλά προτάσεις δεχόμαστε. Μπορεί να πείτε στο φίλο να μας κάνει την πρόταση. Μάλιστα.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά και πάλι για την κουβέντα και για το γεγονός ότι όποτε σας καλούμε αμέσως απαντάτε θετικά στις προσκλήσεις μας και συζητάμε στην εκπομπή. Είναι νομίζω και ευχάριστο και τιμητικό. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τσούτση, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στη 23 του Οκτώβρη, πάντα στις 12 στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Μέχρι αύριο να αισιοδοξείτε και χαμογελάστε και λίγο, είναι δύσκολη πραγματικότητα, αλλά χρειάζεται και χαμόγελο για να ανταπεξέλθουμε. Δίνουμε σκητάλη.